καταλαβαίνω από συζητήσεις τέλος πάντων που κάνω, είναι το εξής, ότι μπορεί η παραγωγή να έχει πάρει την απόφαση για συγκεκριμένους λόγους να εστιάσουν φέτος περισσότερο στο κομμάτι του reality, στις σχέσεις, στις μπιχτές, όλα αυτά που βλέπουμε. Και να το αφήσουν λίγο να εκτροχιαστεί επίσης. Καλά, υπήρξε και το φλερτ. Αλλά στο οτιδήποτε που έχει να κάνει όχι τόσο με το μαγειρικό κομμάτι, αλλά με τις σχέσεις των παικτών. Αλλά η κριτική επιτροπή, η 3SEF, είναι πολύ κύρη στα γυρίσματα. Είναι αποστασιοποιημένη από όλα αυτά. Είναι αποστασιοποιημένη, αλλά και backstage, ο τρόπος που φέρονται στα παιδιά είναι πραγματικά εξαιρετικός. Και όλοι οι συμμετέχοντες, όλοι οι διαγωνιζόμενοι, τους αγαπούν πολύ. Είναι δύο εκπομπές, αυτό λέω. Τώρα, σχετικά με την απόφαση που πήρανε, γιατί δεν έτυχε. Μια μέρα παίζαμε και τον χρόνο που ήταν η μαγειρική η αναλογία. Μέσα σε ένα επεισόδιο και πόση ώρα είδαμε το παιχνίδι, δηλαδή ήταν μόνο 20 λεπτά η μαγειρική. Αυτό δεν έτυχε όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει μία γραμμή. Και προφανώς και οι άνθρωποι το σκέφτηκαν και σωστά, γιατί μετρούν τα νούμερα τηλεθέας, έτσι δεν είναι. Για αυτό υπάρχει το πρόβλημα. Αυτό θα σου λέγαμε το πρωί, μας λες εσύ, σεφ. Για την Αντελίνα είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί είναι μόνο η δεύτερη τη εκπομπή. Αλλά κάτι του χρόνου που θα δίνουν 10 ευρώ σε κάθε. Λοιπόν, αποφάσισαν να το αλλάξουν κάπως. Και θυμάμαι, είχαμε και μια απευθεία σύνδεση πριν από λίγες μέρες. Το έχει ξαναπεί βέβαια ο Σκαρμούτσος που είχε ξεκινήσει στο MasterChef. Ότι δεν είπε όχι, γιατί δεν μπορούσε να υπηρετήσει αυτό το κομμάτι. Γιατί αυτό που γνώριζαν ήταν ότι απέναντί του θα ήταν το Big Brother. Άρα όταν ξέρει ότι εγώ έχω το δυνατό χαρτί του σταθμού. Από τη μία τον Next Top Model βέβαια και από την άλλη το MasterChef, στο Prime Time. Που επενδύω σε αυτό, ναι. Δηλαδή στηρίζεται όλος ο σταθμός σε αυτό. Program builder. Το πριν, το μετά, οι προηγούμενες εκπομπές. Οι επόμενες. Και μαθαίνουν το προγραμματισμό του Sky και ότι θα βάλει ένα παιχνίδι όπως είναι το Big Brother που έχει πολύ reality μέσα. Το πιο παρόμοιο είναι στα reality. Και θα είναι απέναντι. Ναι. Σκέφτηκαν να μην ρισκάρουν και να καλύψουν και εκείνο το κενό. Δηλαδή, από τη στιγμή που το βράδυ, να το κάνουμε κι εμείς λίγο πιο reality φέτος. Άρα φαντάζομαι ότι θα είναι το Next Top Model. Το Big Brother δεν βγήκε γιατί γνωρίζουμε όλοι τους λόγους. Θα βγει 7 Σεπτεμβρίου. Θα βγει νωρίς. 7 Σεπτεμβρίου. 7 Σεπτεμβρίου και με αλλαγή casting γαριζική. Αυτό λοιπόν που σκέφτονται είναι ότι και το Next Top Model και με τα αγόρια που θα μπουν τώρα. Τα οποία είναι πιο δυνατά. Και με σχέσεις των αγοριών. Ναι. Κρατήστε το, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Μεταξύ των ναι. Δεν θέλω να πω κάτι την άλλο. Την έκπληξη θα την κάνουν τα αγόρια στο Next Top Model. Γιατί σε. Θα έχει και εκεί έτσι πιο πικάντικα, ναι. Άρα έπρεπε να την κρατήσουν την Λιλιάνα, ρε παιδιά, με την καρδιά και την.